Δεν ξέρω αν είναι εξίσου χαρούμενος με μένα και ο Ηρακλής Μιχαηλίδης που βρίσκεται κοντά μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όταν πάει κάτι μια ελληνική παραγωγή είναι δυνατόν, εγώ πρέπει να είμαι πιο χαρούμενος από τους άλλους. Αυτό είναι. Γιατί έχω και, πώς το λένε, και ένομο συμφέρον σε εισαγωγικά. Θέλουμε οι ελληνικές ταινίες πάντα να πηγαίνουν καλά. Ο ελληνικός κινηματογράφος. Έχουμε πολλές εκδοχές αυτού που ονομάζουμε ελληνικό κινηματογράφο σήμερα. Από τις φεστιβάλικες ταινίες που απευθύνονται σε ένα ιδιαίτερο κοινό, μέχρι τις ταινίες οι οποίες προορίζονται για τις αίθουσες, οι οποίες είναι για τους θεατές που είναι πολλοί. Ωραία, αλλά καλύτερα να μην μας ταμπώσει τα μάτια η λάμψη του κινηματογράφου και να παραμείνουμε στο θέατρο. Εγώ το αγαπώ το σινεμά και εντάξει, θα μιλήσω για το θέατρο, αλλά το σινεμά είναι σινεμά, μου αρέσει πολύ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή είναι μαγικός τρόπος που σε ταξιδεύει ο κινηματογράφος. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω και για το σινεμά πολύ. Είμαι από τους ελάχιστους μάλλον ηθοποιούς που λένε ότι όταν τους ρωτάνε προτεραιότητα τους λέω το σινεμά και όχι το θέατρο για ένα απλό λόγο. Γιατί θέατρο έχουμε κάνει πάρα πολύ και κάνουμε εύκολα σε εισαγωγικά σε σχέση με τον κινηματογράφο. Δηλαδή αν έχεις παίξει 40 έργα στο θέατρο και έχεις κάνει 5 ταινίες είσαι λίγο στερημένος κινηματογραφικά. Mm-hmm. Έχουμε και το υποκατάστατο που είναι η τηλεόραση, εντάξει. Προσφέρεται όμως η ελληνική πραγματικότητα για κινηματογράφο ποιότητας καλής, όχι Προσφέρεται, πάντα προσφέρεται. Καλές ιδέες πρέπει να υπάρχουν και λίγα χρήματα γιατί είναι ακριβό σπορ το κινηματογράφος. Τώρα έφτασε να είναι και το θέατρο ακριβό χόμπι. Είναι. Είναι, δυστυχώς. Δεν μασάτε όμως γενικά. Το παλεύετε. Δηλαδή δεν έχουμε στερηθεί τις παραστάσεις μέσα στην Όχι, κρίση. Τώρα εγώ που κάνω και εγώ ειδικά παραγωγή δικιά μας, γιατί ξέρω δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει. Μάλιστα, εγώ έκανα και την πιο παρανοϊκή έτσι. Αυτό να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη την πρεμιέρα. Καλά, πώς θα τιμήσουμε την πατρίδα μας. Την τιμάμε, αλλά αυτό είναι λίγο ανορθόδοξο, ξέρετε. Γιατί? Είναι πιο δύσκολο να κάνει μια παραγωγή στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και η νοοτροπία η δική μας των Θεσσαλονικιών εδώ. Αν δεν περάσει από την Αθήνα να έχει τη φήμη η παράσταση, είναι πολύ καχύποπτη. Μέχρι να περάσουν, μπορεί να περάσει και 10 μέρες για να αρχίσουν να βλέπουν θέατρο. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω απόλυτα τι μου λέτε. Το καταλαβαίνω και οι τηλεθεατές. Αυτό αλλά είναι η αλήθεια. Έχετε... Εγώ ποτέ δεν τους κολακεύω ούτε τους θεατές μας, ούτε τους τηλεθεατές σας. Στα πάντα λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ναι, αλλά ακόμα κι εσείς έχετε την ανάγκη με τη φήμη που σας ακολουθεί λόγω των τηλεοπτικών, κινηματογραφικών, θεατρικών δουλειών. Absolutely yes. Yes. No. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Δηλαδή δεν φτάνει ένας Ηρακλής Μιχαηλίδης για να ψηθεί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης γνωρίζοντας την ποιότητα που πάντα συνάδει με το όνομά του. Για να έρθει στο θέατρο και πρέπει να έρθει αφού. Αφού έρθουν κάποιοι φίλοι, μου το είπαν φίλοι μου, ήρθανε. Λέει οι άλλοι δεν ήρθαν, ήρθαν να δούμε να του πούμε είναι καλά, πάμε να μιλήσουμε τα καλά σας. Εντάξει. Το να είναι καλή παράσταση κακή, κανείς δεν το ξέρει από πριν. Αλλά ότι είναι οι προδιαγραφές, οι επαγγελματικές υψηλότητα του επίπεδου, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Και ότι είναι μια παράσταση που φυσιολογικά θα ξεκινούσε από την Αθήνα, αλλά λόγω συναισθηματικής σχέσης και συμβολισμού την ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λέτε, επειδή μιλάμε. Και μετά θα πάμε Αθήνα. Ναι. Δηλαδή, να μην μας φέρονται όσοι θα γεννήσουν, αλλά πρέπει και εμείς να φερόμαστε ανάλογα στις παραστάσεις όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Αυτό ήθελα γιατί να ρωτήσω. Εδώ έχουμε μια πανελλήνια πρώτη, παγκόσμια έτσι, καθ' υπερβολή. Δηλαδή το έργο είναι άπεκτο. Αυτό σημαίνει πανελλήνια πρώτη. Ενός σημαντικού έργου, γιατί ο Γιάννης ο Τσίρος είναι από τους σημαντικότερους νέους Έλληνες συγγραφείς. Γράφει θέατρο, όχι σύριαλ στο θέατρο. Θέατρο. Καλής ποιότητας, πρώτης ποιότητας. Έχουμε ένα σκηνοθέτη, τον Γκραουζίνης, που του ζήτησαν να έρθει από τη Λιθουανία. Γιατί είχε δουλειές βέβαια μεταξύ Αθήνας και Λιθουανίας. Του ζήτησε να αφήσει και την Αθήνα και τη Λιθουανία να έρθει στη Θεσσαλονίκη 2 μήνες να σκηνοθετήσει. Είναι πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης. Έχουμε σκηνογράφους, ανθρώπους οι οποίοι όλοι ήρθαν εδώ. Παιδιά ηθοποιούς από τη Θεσσαλονίκη, νέους ηθοποιούς εκολαπτώμενους αλλά πολλά υποσχόμενους αυριανούς πρωταγωνιστές. Τι άλλο να κάνουμε. Σε ένα εξαιρετικό χώρο, το Αριστοτέλειο είναι από τα ωραιότερα θέατρα της πόλης. Αυτά πόσο πιο επαγγελματικά να φέρθουμε. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν το βάπτισμα της Αθήνας. Το χρυσό ραβδάκι που θα ακουμπήσει την παράσταση για να έχει την έγκριση του Πάπα ότι είναι καλή για να έρθουμε να τη δούμε. Αν κάνει 5 μέρες η παράσταση να πάρει μπρος. Αλλά κοιτάξτε και το λέω γιατί αυτό είναι και ψυχολογικό για μας. Μπορεί να ξεκινάς και να λες «Α, την 5η μέρα θα έχουμε κόσμο». Έχουμε δηλαδή. Ναι, αλλά πέρασαν 5 μέρες μέχρι να μπει ο κόσμο. Αυτές οι 5 μέρες οικονομικά μας πήγανε. Φυσικά, στιγμή. Συγγνώμη, μήπως φταίμε και λίγο η Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε λίγο τη ρετσινιά ότι κάνουμε προχειροδουλειές ή έχει εξαλειφθεί αυτή η ρετσινιά. Αυτό εντάξει, ο καθένας πρέπει να απολογείται για αυτό που κάνει. Δηλαδή, εγώ φροντίζω 30 χρόνια
όπου ζω, που εργάζομαι, τον οποίο τα 17 είναι στη Θεσσαλονίκη και 13 στην Αθήνα, ξεκινώντας τις δουλειές από εκεί. Και πάντα, ας πούμε, ξεκινώ και τις περισσότερες προμήθειες, ακόμα και όταν ζω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι δουλειές είναι υψηλού επαγγελματικού επίπεδου. Τώρα, αν είναι καλές ή κακές, είναι ένα άλλο ζήτημα, δεν το κρίνω εγώ, αλλά οι προθέσεις, η επιλογή των έργων και όλοι οι συντελεστές είναι πρώτου επίπεδου. Άρα δεν μπορεί να πει ο άλλος. Όπως μου είπε, λέει, μήπως έκανε δεν κάνατε τώρα που είναι ζόρικα καμιά αρπακτή, του λέω, σε τρελό σου. Και τα λένε και εμείς τα μούτρα. Μα έτσι, δηλαδή, τη θύμωσα, μου το έπανε χθες τώρα, γι' αυτό είμαι και. Δηλαδή έρχονται και σας λένε τέτοια πράγματα έτσι. Μου λέει, είναι καλή, πάρα δεν έκανε καμιά αρπακτή. Τώρα μπορεί να του ρίξω μπουνιά, δηλαδή. Ήταν τουλάχιστον κανένας φίλος που να τον έπαιρνε να κάνει την αγενή ερώτηση. Οικείος ήταν, όχι φίλος, γνωστός που με βλέπει κάθε μέρα, αφού μένει δίπλα στο σπίτι μου. Αφού είμαστε, με βλέπει. Κάθε πρωί αναγκαστικά περνάω από μπροστά. Καλά, δεν νιώθουνε δηλαδή. Λίγο. Δεν λέγεται αυτό. Εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη δεν τα έχουμε αυτά τα συμπτώματα. Είμαστε ακόμα ευγενικοί, λίγο του τύπου του κρατάμε. Λίγο τώρα είμαστε πιο. Σύνομα, δεν φταίει όλο ο κόσμο επειδή κάποιο είπε μια βλακεία. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Όχι βέβαια. Αλλά λέμε γι' αυτό το χρόνο που χρειάζεται η παράσταση για να πάρει μπρο. Εντάξει, εγώ επειδή ξεκινήσαμε και στην κακή εβδομάδα. Mm-hmm. Γιατί τώρα είναι καλές εβδομάδες. Προηγούμενα τα Χριστούγεννα είναι η κακή εβδομάδα του χρόνου και τώρα είναι καλές εβδομάδες του χρόνου. Άρα είπα εντάξει, παιδιά, επειδή το ξέρω αυτό, δεν παίζω εδώ, έχω παίξει όλη μου τη ζωή εδώ. Ξέρω και μου λέει, μα γιατί ξεκινάς την κακή εβδομάδα. Λέω τώρα, γιατί θα έρθουν αυτοί οι 1500 που θα έρθουν, θα πούνε έξω τι γίνεται και θα προλάβουν να έρθουν οι άλλοι. Γιατί άμα μας φάγει μια εβδομάδα θα πληγεί γιορτέ. Βέβαια. Τώρα που υπάρχει το χρήμα, υποτίθεται ναι, όσο και τώρα άρχισε η παράσταση, άρχισε και κουνιέται. Πάει καλά τώρα. Τώρα δηλαδή άρχισε, υπάρχει. Αλλά οι συνεργάτες όλοι τρελάθηκαν. Μου λένε τι γίνεται. Λέω παιδιά, μην ανησυχείτε. Έτσι κάνουμε εδώ. Μια εβδομάδα για να πάρουμε μπρος. Ωραία, πότε ξεκινάτε ξανά τώρα. Ξεκινήσαμε. Εμείς παίζουμε σταθερά εκτός Δευτέρα, τρίτη συνέχεια. Έχουμε μια εβδομάδα που παίξαμε και πάμε στη δεύτερη τώρα. 25 παίζετε. Ναι, βέβαια. 7 η ώρα το απόγευμα, γιατί ήταν Τετάρτη, δεν την αλλάξαμε. Τετάρτη και Κυριακή παίζουμε στις 7. Mm-hmm. Και παίζουμε 25, 26 κάθε μέρα. Ωραία. Άρα στις επάλξεις, μάχημο. Ναι, και θα παίζουμε όλες τις γιορτές, γιατί πάλι με ρωτάνε κι άλλα. Δηλαδή, μετά από τρεις μέρες θα παίξετε κι άλλο. Λέω παιδιά, δεν παίζουμε Σαββατοκύριακο και φεύγουμε. Είναι μια παράσταση που φιλοδοξεί να μείνει το χρόνο που παίρνει μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Αν παίχτε ένα μήνα, ενάμιση, όσο πάει δηλαδή. Αν έχει κόσμο, θα παίξουμε. Ναι, γιατί είναι μια, πώς το λένε, είναι μια δουλειά που πρέπει να μείνει και νομίζω ότι αξίζει να τη δει ο θεατής, γιατί είναι παρηγορητική για αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι αυτό που λέμε, α, πήγα ψυχοπλακώθηκα, επειδή είναι, έχει και συγκινητικά στοιχεία και δραματικά στοιχεία το έργο, αλλά και κωμικά έξοχα. Mm-hmm. Είναι μια συνύπαρξη περίεργη αυτών των δύο στοιχείων. Και είναι ελληνικό πράγμα, πολύ σημαίνει, αναγνωρίζει τους ίδιους χαρακτήρες, τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, τη σύγκρουσή μας με τους Ευρωπαίους, αλληγορικά, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, πολύ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι συνεργάτες οι οποίοι κοπίασαν και οι Θεσσαλονίκες, γιατί οι περισσότεροι είναι Θεσσαλονίκες, αλλά και αυτούς που πήραμε έτσι, ξέρεις, ως άλλο εργαζόμενος μετανάστες εδώ σε εμάς.